Το 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο και πώς άλλαξε η ζωή μας αυτά τα χρόνια? Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σας καλωσορίζει σε αυτό το ταξίδι. Συνταξιδιώτες μας, Έλληνες Ευρωβουλευτές. Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση, 40 χρόνια πιο δυνατή μαζί. Νομίζω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Φέτος, εκτός από την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, γιορτάζουμε και τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Αυτά τα τελευταία 40 χρόνια, λοιπόν, ήταν σίγουρα τα πιο ειρηνικά, τα πιο ασφαλή και τα πιο παραγωγικά χρόνια για το ελληνικό κράτος. Πρόκειται για δύο επαιτίους που φαίνονται ατέριαστες εκ πρώτης όψεως, αλλά έχουν τόσο κοινά. Και παρά τα όσα μας χωρίζουν και μας ενώνουν με τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, είναι σήμερα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή και καθημερινότητά μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για σκεφτείτε πώς θα ήμασταν αν δεν είχαμε ενταχθεί και εμείς στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Από το 1981 η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Οικογένεια και όσα τώρα μας φαίνονται δεδομένα ή αυτονόητα, τότε δεν ήταν. Η ιστορία αυτής της οικογένειας είναι η αλλαγή του αφηγήματος στο παγκόσμιο χάρτη. Είναι η αδιάλειπτη ειρήνη για περισσότερο από 7 δεκαετίες. Σε εμάς, τους νεότερους, μπορούν να φαίνονται ίσως αυτονόητα, γιατί γεννηθήκαμε όταν ήμασταν πλέον τρεις μέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για θέματα που το θεωρούμε δεδομένα, όπως είναι η δημοκρατία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να δούμε πώς μας κοιτούν άλλοι λαοί του πλανήτη. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλανήτης θα ήταν διαφορετικός. Και χωρίς την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον των επόμενων γενεών δεν θα ήταν εξασφαλισμένο. Μια σχέση με χαρές, με λύπες, με αποτυχίες, με επιτυχίες, με χαμόγελα, με στεναχώριες, αλλά πάνω απ' όλα μια σχέση δυνατή και δοκιμασμένη που άντεξε και ορίμασε με το χρόνο. Δεν μετανιώνω καθόλου, γιατί παραμένω σταθερά ένας υποστηρικτής της συμμετοχής της Ελλάδας ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει προσφέρει ειρήνη, ασφάλεια, δημοκρατία, ελευθερίες και δικαιώματα που σπάνια συναντώνται ακόμα και σήμερα σε άλλες χώρες. Η ένταξη στην ΕΟΚ μας έβγαλε από τη βαλκανική υστέρηση. Είναι ότι άλλαξε βασικά η δική μας νοοτροπία. Στην κοινή αυτή πορεία υπήρξαν αμέτρητα ωφέλη, διαπραγματεύσεις, συμβιβασμοί, συνεργασίες, ελλείψεις και επιτυχίες. Από τη συνθήκη της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη της Ένωσης της Ευρώπης, είχε τεθεί ένα μεγάλο όνειρο και παράλληλα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της Ευρώπης. Η ολοκλήρωση μιας καθολικά και ουσιαστικής ενωμένης Ευρώπης. Αυτά τα 40 χρόνια με πείθουν ότι κάναμε σωστά που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει εκεί να διεκδικεί η Ελλάδα έναν ενεργότερο ρόλο. Άλλωστε, η Ελλάδα, από την αρχή της οικοδόμησης της ιστορίας της Ευρώπης, έχει συμβάλει με ποικίλους και σημαντικούς λίθους. Σε αυτά τα 40 χρόνια, υιοθετήσαμε οριστικά και αμετάκλητα μεθόδους τις οποίες προσβλέπαμε τα προηγούμενα 160. Δηλαδή έχουμε αποκτήσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα του κόσμου και της Ευρώπης. Μαζί μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει πολλά. Μαζί ξανά θα πετύχουμε στο μέλλον ακόμη περισσότερα. Να βελτιώσουμε αυτό το εγχείρημα και να γίνουμε στο τέλος ένας φάρος του πολιτισμού, του σεβασμού του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο για να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα σε πιο ασφαλή λιμάνια. Ας μην βλέπουμε λοιπόν τις παθογένειες και τις δυσκολίες μόνο. Ας ενωθούμε, ας παλέψουμε και το μέλλον είναι δικό μας. Είναι σίγουρα μια μεγάλη κατάκτηση για εμάς και τα παιδιά μας. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, η δεύτερη ωραιότερη ιστορία αυτού του κόσμου.